put your hands out? Both. Both? You have to have both. Όταν πιάνεις στα χέρια σου το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ στη γη, έτσι αντιδράς. Οι παλάμες του Προέδρου της Μποτσουάνα γέμισαν με το λαμπερό και πολύτιμο διαμάντι, αφήνοντάς τον έκπληκτο. So this is the 2,492 carats gold. Ο πολύτιμος αυτός λίθος εντοπίστηκε στα ορυχεία Καρόβε, στην βορειοανατολική Μποτσουάνα, χώρα που αποτελείται μεγαλύτερη παραγωγό διαμαντιών στην Ήπειρο της Αφρικής. Η εξόρυξη έγινε από την καναδική εταιρεία Λουκάρα, στην οποία ανήκει το ορυχείο. Είμαστε εκστατικά χαρούμενοι για την ανακάλυψη αυτού του διαμαντιού, ένα από τα μεγαλύτερα κατέργαστα που έχουν έρθει ποτέ στην επιφάνεια της γης. Με τον ίδιο εκστατικό τρόπο περιεργαζόταν το διαμάντι ο πρόεδρος της χώρας, Μογκουέτσι Μασίση, ο οποίος πέρα από το λαμπερό θέμα που είχε στα χέρια του υπογράμμιζε και τα ωφέλη που θα έχει η χώρα. And I can see roads being built. Yes. Hospitals. Yeah, and hospitals and everything else. Yeah. Kids going to school. Η εξόρυξη διαμαντιών είναι η βασικότερη πηγή εσόδων της Μποτσουάνα, αντιπροσωπεύοντας το 30% του ΑΕΠ της. The sentiments around it is that when we unearth this stone here or this diamond, there's beneficiation there coming through. Botswana benefit from these stones. Τη θέση του πρώτου μεγαλύτερου διαμαντιού στον κόσμο κατέχει το Κάλιναν, που εντοπίστηκε στην Νοτιοαφρική το 1905 και είναι άνω των 3.100 καρατίων, κομμάτια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για το βασιλικό βρετανικό στέμα. Όσο για την αξία του δεύτερου μεγαλύτερου λίθου, δεν δόθηκε καμία διευκρίνηση, με τους ειδικούς επί του θέματος να κάνουν λόγο για 40 εκατομμύρια δολάρια.